Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ τιμητική η προσφώνηση ως δασκάλου. Δεν νομίζω ότι καταφέρνω τόσο πολλά πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι θεραπευτικές εξελίξεις λοιμώξης το 2020 ουσιαστικά μονοπολήθηκαν από τις εξελίξεις στο COVID. Στα υπόλοιπα θέματα, στις βακτηριακές λοιμώξεις, μια καινούργια αμινογλυκοσίδη, η πλάζομικίνη, έλαβε πρόσφατα έγκριση από τον FDA. Το φάσμα της περιλαμβάνει πολυανθεκτικά, εντεροβακτηριακά, δηλαδή κολοβακτηρίδιο, κλεμψιέλα, πρωτέα, εντερομπάκτερο κλουάκα που παράγουν ευρέως φάσματος βιδαλακταμάσες, καρβαπενεμάσες, όπως και τροποποιητικά των αμινογλυκοσιδών ένζυμα. Οι ενδείξεις προς το παρόν είναι επιπλεγμένες ορολιμόξεις και πιελονεφρίτιδα από ευαίσθητους μικροοργανισμούς. Φάνηκε να είναι ισοδύναμη της μεροπενέμης και βέβαια σαν επιθύμητες ενέργειες η νεφροτοξικότητα γνωστή σε όλες τις αμινογλυκοσίδες. Απ' την άλλη μεριά, την εποχή της αυξημένης μικροβιακής αντοχής, η εφάπαξ χορήγηση αμινογλυκοσίδες φαίνεται να είναι μια αποτελεσματική και ασφαλής θεραπευτική επιλογή σε μη σεπτικούς ασθενείς με λοιμώξεις του κατωτέρου ουροποιητικού. Η ημιπενέμερη βακτάμι, ένα συνδυασμός της γνωστής ημιπενέμης και καρβαπενέμης ημιπενέμης, με έναν αναστολέα των βίδα λακταμασών, τη ραλεβακτάμι, φαίνεται να είναι αποτελεσματική και ασφαλής έναντι του συνδυασμού κολυμπικίνης ημιπενέμης στην αντιμετώπιση νοσοκομιακών μνημονιών, επιπλεγμένων ουρολοιμώξεων και ενδοκοιλιακών λοιμώξεων, από ανθεκτικούς στην ημιπενέμη, αλλά ευαίσθητος στην ημιπενέμη ραλεβακτάμι και κολυμπικίνη αρνητικούς κατανικά μικροοργανισμούς. Η ημιπενέμηρα λεμπακτάμι είναι δραστική εντεροβακτηριακών και ψευδομονάδων που παράγουν βίτα λακταμάσες της ομάδος AC και καρβαπενεμάσες. Το φαινόμενο της αντοχής έχει επηρεάσει και τη γονοκοκκική λίμωξη. Έτσι, οι δόσεις των φαρμάκων που προτείνονται πλέον είναι ευξημένες και στη μη επιπλεγμένη γονοκοκκική λίμωξη η ενδομική και φτριαξόνη έχει αυξηθεί στα 500 μιλιγκράμμ εφάπαξ. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενδομική για να μικίνει με την από το στόματος αζιθρομικίνη σε δόση 2 γραμμαρίων ή η εφάπαξ και φιξίμη σε δόση των 800 μιλιγκράμμ. Και βέβαια για τη συνυπάρχουσα χλαμυδιακή λίμωξη χορηγεί τη δοξικυκλίνη και στην κύηση η αζιθρομικίνη. Στα εμβόλια, σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσου του εντέρου, ο εμβολιασμός με το πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο είναι χρήσιμος και απαραίτητος. Προηγείται το 13-δύναμο, έπειτα το 23-δύναμο, αλλά ο εμβολιασμός προτιμάται να γίνεται πρώτης ενάρξεως της οποιασδήποτε νοσοκατασταλτικής αγωγής. Το εμβόλιο είναι του μηνιδοκόκκου Β, που προσθέθηκε τελευταίο στην θεραπευτική μας φαρέτρα, πρέπει να επαναλαμβάνεται ένα έτος μετά τον αρχικό εμβολιασμό και στη συνέχεια ανά 2-3 χρόνια στους έχοντες ανάγκη εμβολιασμού, που αυτοί είναι οι έχοντες ανατομική και λειτουργική ασπληνία, οι έχοντες ανεπάρκεια του συμπληρώματος, οι χρήστες αναστολέων του C5, όπως το εκουλίζουμε και το ραβουλίζουμε, και βέβαια οι μικροβιολόγοι που ασχολούνται με το μεγιστό. Ένα αντιγρυπικό εμβόλιο φυτικής προέλευσης προσθέθηκε στη θεραπευτική φαρέτρα, εξίσου αποτελεσματικό και ασφαλές με τα προϋπάρχοντα. Και τέλος, το υψηλής δόσεως τριδύναμο αντιγρυπικό εμβόλιο σε ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου καρδιακή ανεπάρκεια φαίνεται να είναι ισοδύναμο με το κανονικό δόσεων τετραδύναμο εμβόλιο. Στη λίμωξη της χρονιάς, η Remdesivir, ένας αναστολέας της RNA πολυμεράσης,
χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια διαφόρων μελετών. Έτσι, σε αυτή τη μελέτη μείωσε το χρόνο ανάρρωσης από 15 σε 10 ημέρες. Σε μια άλλη μελέτη όμως του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, ελάχιστη ή καμία δράση είχε στους νοσηλευόμενους ασθενείς όσον αφορά βέβαια την ολική θνητότητα, την έναρξη του μηχανικού αερισμού και τη διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο. Η Remdesivir χρησιμοποιήθηκε επίσης σε συνδυασμό με τη Varicitidine, που είναι ένας οστολέας των JAK1 και JAK2, και φάνηκε ότι αυτός ο συνδυασμός είναι καλύτερος της μονοθεραπείας με Remdesivir στη μείωση του χρόνου ανάρρωσης και στη βελτίωση της κλινικής κατάστασης, ιδιαίτερα στους λαμβάνοντες οξυγόνου υψηλής ροής. Ο συνδυασμός αυτός προτείνεται να χρησιμοποιείται σε ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν κορτικοστεροειδή. Μόνο κλονικά αντισώματα, όπως είναι η Bamlanivimab και η Carisivimab με Remdesivir, χρησιμοποιούνται σε έξω νοσοκομιακούς αρρώστους, έχουν πάρει την ταχύ έγκριση που έχουν πάρει όλα τα φάρμακα ουσιαστικά που χρησιμοποιούνται στην νόσο του COVID. Σε έξω νοσοκομιακούς λοιπόν αρρώστους, μειώνοντας το οικό φορτίο και μειώνοντας τις επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρία και τις συνοσηλίες στις επόμενες 28 ημέρες. Η Tocilizumab, ένας αναστολέας στην Τελευκίνηση 6 που αναφέρθηκε προηγουμένως και για τη χρήση της στις ρευματολογικές παθήσεις, χρησιμοποιήθηκε στη νόσο του COVID με όχι σαφή αποτελέσματα το 2020. Το 2021 υπάρχουν κάποια περισσότερα δεδομένα περί των οποίων ο λόγος την επόμενη χρονιά. Η δεξαμεθαζόνη μείωσε τη θνητότητα στις 28 μέρες, από 26 σε 23% στους ασθενείς που είχαν ανάγκη οξυγόνου και από 41 σε 29% στους ασθενείς που διασωληνώθηκαν, ενώ δεν την επηρέασε σε ασθενείς που δεν χρειαζόταν οξυγόνο. Επομένως, είναι εκ του περισσού η διαπιστούμενη ολονέ και περισσότερο χρήση κορτικοειδών στους εξωτερικούς αρρώστους, οι οποίοι βέβαια δεν χρειάζονται οξυγόνο και γι' αυτό άλλωστε παραμένουν και στο σπίτι. Το πλάσμα από αναρρώσαντες είναι επίσης μια θεραπεία που εφαρμόστηκε στους ασθενείς με COVID την περασμένο χρόνο και περί αυτού θα ακούσετε πολύ περισσότερα στην απογευματινή συνεδρίαση από την κυρία Κορομπόκη. Στα εμβόλια, τουλάχιστον 3 εμβόλια δοκιμάστηκαν και έχουν λάβει ήδη αυτή την γρήγορη ένδειξη για χρήση. Αυτό είναι το εμβόλιο της Pfizer με αποτελεσματικότητα 95% μια εβδομάδα μετά τη δεύτερη δόση σε άτομα μεγαλύτερα των 16 ετών. Το mRNA έχει 273 της Moderna με αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της νόσου γύρω στο 94% και το εμβόλιο της AstraZeneca, του οποίου τελευταίως γίνεται και ιδιαίτερος θόρυβος, με προστασία στο 60 έως 90%. Τέλος, δεν φαίνεται να έχουν δράσει η υδροξυχλωροκίνη που τόσο πολύ μας απασχόλησε τον προηγούμενο χρόνο, η λοπιναβίρη, η ριτοναβίρη, η ιντερφερόνη και η αζιθρομικίνη, η οποία επίσης χρησιμοποιείται κατά κόρον επί έξω νοσοκομιακής βάσεως. Και εδώ είναι δύο καμπύλες που δείχνουν ότι η Remdesivir δεν βοήθησε στη solidarity trial και η υδροξυχλωροκίνη όχι μόνο δεν βοήθησε, αλλά ίσως επεδίνωσε και τα πράγματα. Στην HIV λίμωξη, η κάποτε γραβίρη, ένας μακράς δράσεως αναστολέας συντεγκράσεις μαζί με ρίλπιβιρίνη, χρησιμοποιήθηκαν ανά μήνα, έλαβαν έγκριση και έχουν παρόμοια αποτελέσματα με τη συνέχιση της καθημερινής λήψης εντεροδρικής αγωγής. Και μάλιστα μελετάται και η αναδείμενο χορήγηση των ιδίων φαρμάκων. Βέβαια τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται ενδομικά με
κάποιες τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Η φοστεμσαβίρη είναι ένας αναστολέας της προσκόλλησης, ένα καινούριο φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε σε ασθενείς με πολυανθεκτική HIV λίμωξη και οδήγησε σε μεγαλύτερη μείωση του οικού φορτίου έναντι εκείνο που πήραν εικονικό φάρμακο στις 8 μέρες, μια αποτελεσματικότητα που διατηρείται και στις 48 εβδομάδες. Τέλος, η διπλή αντιρρητορική αγωγή με ραλτεγκραβίρι, ιδόλουτεγκραβίρι και λαμβουδίνη σε ασθενείς με ολική καταστολή έδειξε εξίσου αποτελεσματική και ανεκτή με την κλασική τριπλή αγωγή. Στο θέμα της αντοχής, στις ΗΠΑ περιγράφηκαν το 2020 στελέχη μυγκιδοκόκκου του ορωτύπου Y ανθεκτικά στην Κύπρο φλοξασίνη και ή τη μεϊνκυλίνη, αλλά ευαίσθητα στη ριφαμπικίνη, την αζιθρομικίνη και τις κεφαλοσπορίνες, ευτυχώς προς το παρόν. Από μια ελληνική ομάδα περιγράφτηκαν παναανθεκτικά στις αζόλες στελέχη ασπυργίλου φουμιγκάτους στο περιβάλλον. Προς το παρόν, κλινικά τέτοια περιστατικά δεν υπάρχουν ευτυχώς και αυτό έγινε στη χώρα μας. Στις ανεπιθύμητες ενέργειες σε άτομα προχωρημένης ηλικίας που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή με τα καινούργια αντιπηκτικά, η σύγχρονη λήψη κλάριθρομικίνης συνοδεύεται από ευξημένη επίπτωση αγωγών στο νοσοκομείο για μεγάλες αιμορραγίες του πεπτικού είτε ενδοκράνιας στις 30 ημέρες έναντι της αζιθρομικίνης. Η κεφυπίμη, μια τέταρτης γενιάς κεφαλοσπορίνη, σε υψηλά επίπεδα στον ορό εμφανίζει νευροτοξικότητα. Η ποσακοναζόλη, ένα αντιμυκδιαστικό φάρμακο της ομάδος των αζολών, προκαλεί ενίοτε ψεύδο υπεραλδοστερινισμό που σχετίζεται με τα ευξημένα επίπεδα του φαρμάκου στο αίμα. Και τέλος, η βόρικοναζόλη, επίσης μια αζόλη, σε ασθενείς με μεταμόσχευση πνεύμονος μετά από περιταμένη χρήση συνοδεύεται με αυξημένο κίνδυνο νεοπλασμάτων του δέρματος. Με αυτό ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλές γιορτές.